Εδώ είμαστε λοιπόν κυρίες και κύριοι για την συνέχεια της εκπομπής. Θα πάμε σε αυτή την ενότητα να κουβεντιάσουμε με τον πρώην δήμαρχο και νυν βέβαια αντιδήμαρχο στον Δήμο Φαρκαδόνα, τον κύριο Γεωργολόπουλο. Δήμος Φαρκαδόνας, ο οποίος δυστυχώς τον τελευταίο καιρό με τους σεισμούς και τις μεγάλες καταστροφές βρίσκεται στην επικαιρότητα για θέματα τα οποία, όπως είπα και πριν, δυστυχώς δεν είναι ευχάριστα. Καλησπέρα κύριε Αντιδήμαρχε. Καλησπέρα κύριε, επίσης εσάς και τους τηλεθεατές σας. Σωστά το είπατε, στο Δήμο Φαρκαδόνας ξεχάσατε τη λέξη πολύπαθος, πραγματικά, γιατί είναι πολύπαθος ο Δήμος. Βέβαια είναι, εάν ξεκινήσουμε από άλλες φυσικές καταστροφές όπως ο Ιαννός και προηγούμενα με τις άλλες πλημμύρες που κάθε χρόνο τις έχουμε, είχαμε τελευταία και τον Εγκέλαδο που χτύπησε, πραγματικά ήταν ένα μεγάλο πλήγμα και αυτό εδώ. Μπορώ να σας πω, έχει φέρει την τελική καταστροφή. Βέβαια εμείς σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε, να είμαστε κοντά στον πολίτη, κοντά στους ανθρώπους αυτούς εδώ, οι οποίοι πάρα πολλοί μείνανε και άστεγοι, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με την περιφέρεια, με την πολιτεία και ειδικότερα με τον υπουργό μας, τον τρικαλινό υπουργό, τον κύριο Στρέκα, ο οποίος έχει μεριμνήσει για αρκετά κοντέινερς, τουλάχιστον μέχρι τώρα, και μάλιστα είχαμε και μια ποιότητα κοντέινερ που μπορώ να το πω, για να μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς ο κάθε άστεγος μέσα εκεί. Αλλά δεν φτάνουν αυτά, γιατί τουλάχιστον μέχρι τώρα από την πλευρά του κύριου Σκρέκα ήρθαν 9 κοντέινερς και ακολουθούν άλλα 4 μέχρι την Παρασκευή που έχω την πληροφόρηση, την επικοινωνία. Είναι σύγχρονα τουλάχιστον αυτά εδώ, μόνο που τους λείπει ο ηλιακός πάνω για να μπορούν οι άνθρωποι να εξυπηρετούνται με άνεση. Βέβαια εκεί υπάρχει και ένα πρόβλημα με τα άλλα, τα παλιά τα κοντέινερς, τα οποία δεν είναι και τόσο εύχριστα από τον κόσμο, αλλά θέλω να πιστεύω ότι και γι' αυτά θα μεριμνήσει η πολιτεία, γιατί ήδη άρχισαν τα πρώτα παράπονα σε ορισμένους που μπήκανε μέσα. Λέει ο άλλος, γιατί να πάρω εγώ το παλιό και τα λοιπά. Βέβαια εγώ υπέδειξα και συνέστησα στους προέδρους των καινοτήτων να τους κάνουν μια κλήρωση και ήδη έχει ακολουθηθεί αυτό, η συνταγή αυτή που τους έδωσα, για να μην έχει παράπονο κανένας. Θέλω να πιστεύω όμως ότι σύντομα, και ήδη έχει μπει το αίτημα από εμάς και θα μπει και θα κάνουμε, θα ασκήσουμε ποιήση για να εξοπλιστούν σε μεγαλύτερο βαθμό αυτά τα κοντέινερς. Βέβαια δεν είναι λύση για τους ανθρώπους, αλλά και τι να κάνουμε, είναι έσχατη ανάγκη. Και βέβαια μου το βάλανε και όλα επιλεκτικά. Δεν μπορεί οι μετανάστες αυτούς, οι πρόσφυγες αυτούς που έχουμε, να ζουν σε καλύτερες συνθήκες, σε κοντέινερ με καλύτερες συνθήκες, και εμείς να μην έχουμε ούτε τα στοιχειώδη με αυτά τα κοντέινερ τα παλιά που ήρθανε. Πιστεύω ότι θα λυθεί και αυτό το πρόβλημα. Συνεννοήσιμη είναι μέχρι τώρα γενικά και η περιφέρεια και η πολιτεία. Βέβαια εδώ θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Αγοραστό και τον κύριο Μιχαλάκη, τον δήμαρχό μας εδώ, τον Σπύρο τον Αγναντή, οι οποίοι είναι ακούραστοι, τρέχουν νυχθημερών, μπορώ να πω. Πραγματικά τους αξίζει ένα συγχαρητήρια, γιατί σταθήκανε στο πλευρό μας. Βέβαια χωρίς να ξεχάσω και τον κύριο Σκρέκα, έτσι, που με την μέρημνά του ήταν να πάρουμε αυτά τα 12-13 κοντέινερ, τα οποία είναι καινούργια, και μας δόθηκε και η ευχέρεια, το διαχειρίστηκα και εγώ αυτό εδώ με τον ΑΔΜΕ, τη ΔΔΕ, το φυσικό αέριο, να έρθουν τα κοντέινερ με πλήρη εξοπλισμό.
Τώρα, όσον αφορά, δεν είναι μόνο αυτό το πλήγμα που έχουμε, έχουμε και το πλήγμα των βροχοπτώσεων. Ξανά πάλι έχουμε τα ίδια φαινόμενα ήδη στο Ζάρκο, Πινιάδα, Κεραμίδι εδώ. Καταλαβαίνεις, το ένα πλήγμα πάνω στο άλλο. Και εδώ θέλω να πιστεύω ότι θα μας ικανοποιήσουν και δεν θα μας αφήσουν έρμιους όπως την άλλη φορά με τον Ιαννό, που μας δοθήκαν μόνο 150 χιλιάρικα για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε βλάβες. Και αλλού να δίδονται 1 εκατομμύριο ή και παραπάνω που να μην έχουν υποστεί αυτή τη ζημιά. Όπως ξέρετε, κύριε Πίσα, εμείς, ο Δήμος μας, είναι ο τελικός αποδέκτης αυτών των φαινομένων από βροχοπτώσεις και τέτοια. Άρα λοιπόν, μέχρι τώρα η πολιτεία μας έχει αδικήσει. Πιστεύω ότι αυτή τη φορά να δικαιωθούμε, διότι το πλήγμα είναι και μεγαλύτερο, έτσι. Έχουμε και το σεισμό. Μέχρι τώρα μας έχουν σταλεί 300 χιλιάρικα από τον σεισμό για να μοιραστούν σαν πρώτο βοήθημα τα 600 ευρώ, όσοι βέβαια τα δικαιούνται. Από Δευτέρα θέλω να πιστεύω ότι θα είναι έτοιμος ο Δήμος να δώσει σε αυτά εδώ, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του κράτους. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να μοιράσουμε αυτά τα χρήματα. Ήδη έχουμε συστήσει από το Δήμο μας 3 επιτροπές για να κάνουμε γρήγορα, να συντομεύσει η κατάσταση. Μας είχαν πει μία να κάνουμε μία επιτροπή. Εμείς θεωρήσαμε σωστό και έγινε αποδεικτό, μπορώ να πω, από τους υπαλλήλους για τη σύσταση αυτών των επιτροπών. Οπότε σύντομα θα μοιράσουμε αυτά τα ποσά. Το τονίζω και πάλι σύμφωνα με τις οδηγίες του κράτους σε όσοι τα δικαιούνται. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα, για τις άλλες ζημιές έρχονται κάποιες επιτροπές που περνάνε από τα σπίτια για τις ζημιές. Βέβαια, ο κόσμος δεν είναι ευχαριστημένος, διότι αφενός σημαίνει ότι υπάρχει και κάποια καθυστέρηση από τις επιτροπές αυτές, είναι πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Άλλους τους βγάζουν τα σπίτια, η πρώτη τους έχει χαρακτηρίσει κίτρινο λόγο χάρη, μη κατοικήσιμο, ενώ η δεύτερη επιτροπή τους βγάζει κατοικήσιμο. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία δεν είμαστε αρμόδιοι να τα λύσουμε εμείς. Ναι, μεν εμείς πιέζουμε όσο μπορούμε, αλλά δεν μας ακούνε κιόλας. Κύριε Αντιδήμαρχε, να ξεκινήσω λίγο. Σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί τα είπατε ομολογουμένως, ξεκάθαρα και πολύ παραστατικά. Τώρα μου βάζετε 3 θέματα και θέλω να τα δούμε λίγο ξεχωριστά. Ξεκινώ από το τελευταίο. Είναι γεγονός πως και οι 2 σεισμοί, οι μεγάλοι, αλλά και οι μετασεισμοί, αυτό λέει η κοινή λογική, επιβαρύνουν τα ήδη βεβαρημένα σπίτια, δημιουργώντας ίσως προσθετικά μεγαλύτερα προβλήματα. Άρα λοιπόν εδώ μπαίνει ένα θέμα που δεν είναι αρμοδιότητά σας, αλλά θα έλεγα πως κοντράρει στην κοινή λογική. Δηλαδή, σπίτια τα οποία έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα και ενώ οι μετασεισμοί συνεχίζονται, έρχεται μια άλλη επιτροπή και τα χαρακτηρίζει πράσινα. Ομολογώ ότι δύσκολα μπορεί κάποιος να μπει μετά μέσα σε ένα σπίτι έτσι να το κατοικήσει ελαφρά την καρδία. Εδώ γεννάται ένα ζήτημα που ναι μεν δεν αφορά άμεσα εσάς, αλλά που θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη οι αρμόδιοι οι οποίοι τσεκάρουν τα σπίτια. Σίγουρα, κύριε Πίσα, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Όποιος και να ήταν, όταν βλέπει το σπίτι του με ρογμές ατέλειωτες, όχι μία, αλλά ή ταβάνι, παράδειγμα, να έχει πέσει ή κάποια γωνία του σπιτιού να είναι ραγισμένη, δεν θα μπορούσε να βάλει μέσα την οικογένειά του. Ακριβώς. Και αυτός ο ίδιος να κατοικήσει. Αυτό υπάρχει πραγματικά, και εγώ το συμμερίζομαι αυτό που το έχω ακούσει από ορισμένους, και ο Δήμαρχος μου έχει πει, μου έχει αναφέρει για τέτοιες περιπτώσεις των οποίων πιέζουν και αυτόν. Μην ξέροντας ο κόσμος ότι δεν μπορεί, είναι αναρμόδιος ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να διαμαρτυρηθεί για αυτά και να πιέσει προς πάσα κατεύθυνση
για να λυθούν αυτές οι απορίες και τα προβλήματα αυτά. Στην ουσία ο κόσμος έχει δίκιο πραγματικά. Όποιος και να ήταν, αυτό θα έκανε. Αυτό λέει λογική. Ακριβώς. Τα παιδιά του μέσα. Ακριβώς. Τώρα, και για να κατοικήσουν. Σε αυτό που είπατε προηγουμένως, είναι γεγονός πως έδειξε γρήγορα αντανακλαστικά και ο Δήμος Φαρκαδόνας με όλους εσάς εκεί τους αρμόδιους και η Περιφέρεια και ο Υπουργός. Το θέμα είναι όμως σήμερα που μιλάμε είναι όλοι οι πληγέντες σε καταλήματα καινούρια ή που να μπορούν σε τελική ανάλυση να περάσουν έστω αυτές τις δύσκολες μέρες. Πότε θα ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία, γιατί έχουμε δει εικόνες και σήμερα επισκέφθηκε συνεργείο δικό μας εκεί την περιοχή που ακόμα δυστυχώς και χωρίς πάλι επαναλαμβάνω έχετε εσείς ευθύνη ή αρμοδιότητα υπάρχουν κάτοικοι που μέσα στις τεράστιες ζημιές που πάθαν δεν έχουν ακόμα έστω τα στοιχειώδη, βρε αδερφέ. Όχι, κύριε Πίσα, πραγματικά είναι έτσι όπως τα λέτε. Δεν έχουν ολοκληρωθεί με κοντέινερ όλοι οι καταβλισμοί. Λοιπόν, μπορώ να πω ότι μένουν και στις σκηνές ακόμη άνθρωποι. Θέλω να πιστεύω ότι με αυτά που μαθαίνουμε ακόμη και εμείς. Πριν 20 λεπτά είχε μια επαφή ο δήμαρχός μας εδώ με τον κύριο Μιχαλάκη και του είπε τι απομένουν μέχρι και την Παρασκευή να, λόγω της μεγάλης εθνικής μας εορτής αύριο, την Παρασκευή θα ξέρουμε πλήρη τον αριθμό τι ανάγκες έχουμε ακόμη από κοντέινερ για να μιλήσουμε. Θέλω να πιστεύω ότι από εβδομάδα να έχουν ολοκληρωθεί αυτά, αλλά εγώ θα συμφωνούσα μαζί σας διότι κάθε μέρα και κουνιέμαστε που λέμε με τα σεισμούς και καθημερινά ανακαλύπτονται καινούργια προβλήματα. Εδώ θέλω να πιστεύω ότι θα λήξει η κατάσταση μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Αλλά όλοι όμως τρέξανε γρήγορα και συγχαρητήρια και στη ΔΕΗ και στον εργολάβο που αναθέσαμε εδώ για να ολοκληρώσει τους καταβλισμούς από πλευράς ίδρυυσης, αποχέτευσης, ηλεκτροδότησης. Είμαστε πανέτοιμοι. Ήδη έχουν αρχίσει και μένει κόσμος στους καταβλισμούς. Πριν μία ώρα είχαμε την κλήρωση εδώ στη Φαρκαδόνα, γιατί εγώ συνέστησα τους πρόεδρους με κλήρωση οι άνθρωποι, γιατί όλα τα κοντέινερ δεν είναι το ίδιο. Σίγουρα. Εμείς βέβαια δεν είναι όλα στην ίδια κατάσταση. Ζούμε στην πληθεία. Δεν μπορούμε, παράδειγμα, για τους μετανάστες να τους έχουμε εξοπλισμένα και δικαίως τα κοντέινερ που μένουν και να μην είναι εδώ τώρα, ειδικότερα με τους σεισμόπληκτους, τους δικούς μας, να τους έχουμε αφήσει. Δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι 2 μέτρα σταθμά. Πιστεύω και αυτό το θέμα να κλείσει. Βέβαια, σιγά σιγά με την γιατί πληθεία. Αντιδήμαρχε, ομολογουμένως, η λογική του 2 μέτρα 2 σταθμά που βλέπουν οι κάτοικοι εκεί στο Δήμο, έχοντας υπόψη ήδη και τις τεράστιες ζημιές που έχουν υποστεί, αν μη τι άλλο το ψυχισμό τους και τη λογική τους, τους κάνει να μην το αντέχουν αυτή την εικόνα και να επιτείνεται ακόμα περισσότερο το πρόβλημα των ανθρώπων. Εδώ, αν μου επιτρέπετε όμως, πάνω για το ίδιο θέμα, να δούμε λίγο και την επόμενη μέρα. Μετά τις σεισμικές δονήσεις ισχυρές, που είναι το επίκεντρο πολύ κοντά στο Δήμο, αυτό άλλωστε έδειξαν οι καταστροφές, θα πρέπει η πολιτεία να δει με άλλο μάτι γενικότερα την περιοχή όσον αφορά αντισεισμικούς κανονισμούς, το να επιβλέψει και να δει τι γίνεται με τα δημοτικά, με τα δημόσια καταστήματα, κτίρια, σχολεία, παιδικούς σταθμούς. Νομίζω ότι πρέπει πια να δει με πολύ πιο σοβαρό μάτι τι μέλη γενέστε. Γιατί νομίζω έχουμε πια μια άλλη πραγματικότητα να αντιμετωπίσουμε ως περιοχή. Κύριε Πίσα, όπως ξέρετε, αυτή εδώ η περιοχή μας ειδικότερα
μπορώ να πω ότι ήταν και εγκαταλειμμένη, έτσι, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ, τουλάχιστον στα τόσα χρόνια της τοπικής αυτοδιοίκησης που υπηρετώ, τη βλέπω ότι να την έχουν λίγο χαλαρή την περιοχή μας εδώ. Και δικαίως γκρινιάζει ο κόσμος. Εάν δεν σκύψουν πάνω στα προβλήματα, να λυθεί παράδειγμα το θέμα των πλημμυρών, είτε με φράγματα και τα λοιπά, με σοβαρά έργα, όπως είναι το φράγμα του Νιοχωρίδη που θα αποσοβήσει ορισμένα προβλήματα τέτοια έκτακτης ανάγκης με τις πλημμύρες. Και όχι μόνο αυτό εδώ, δεν φτάνει το φράγμα του Νιοχωρίδη, είναι και άλλα φράγματα που μπορεί να γίνουν. Αλλά γενικά όμως καθυστερούμε, και σε αυτό το κομμάτι εδώ τώρα του σεισμού πάλι καθυστερούμε, ενώ θα μπορούσαμε να δράσουμε πιο γρήγορα. Μαθαίνω ότι στον Ασπρόπυργο υπάρχουν 3.000 κοντέινερ και τα λοιπά, τα οποία τα έχουν εκεί για τέτοιου είδους ανάγκες. Γιατί ρε αδερφέ να μην τα έχουμε έτοιμα, επισκευασμένα, εξοπλισμένα με όλα τα συστήματα που για την άψογη διαβίωση, ας πούμε, του πολίτη. Να έρχεσαι, τι είναι, να έρχεται ένα κοντέινερ μέσα και να σου λέει ο άλλος δεν μπαίνω. Και είχαμε τέτοια παράπονα εδώ πέρα στο Δήμο μας. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα φροντίσει η πολιτεία, να είναι πανέτοιμη. Θέλω να πιστεύω ότι με τη φωνή μας και ειδικότερα εδώ και με το παράδειγμα που σας ενέφερα προηγουμένως, ότι παράδειγμα τα κοντέινερ που ζουν στους καταφυλισμούς, οι μετανάστες κτλ. Είναι και καλώς είναι εξοπλισμένα και σε άριστη κατάσταση. Πρέπει να είναι και γενικά εδώ για τις δικές μας ανάγκες. Δεν μιλάω μόνο για το Δήμο Φαρκαδόνας παράδειγμα που έχει πληγεί. Έχει και ο Δήμος Χασίων νομίζω τα ίδια προβλήματα, όπως και οι άλλοι Δήμοι, όπως της Ελασσόνας, του Τυρνάβου κτλ. Πρέπει να σκύψουν το κεφάλι και να δώσουν άμεσες λύσεις. Αυτό που λέτε είναι μονόδρομος και προς είναι αυτή μονόδρομος. Την κατεύθυνση πρέπει να οδηγηθεί η πολιτεία. Όμως επειδή δεν έχω πολύ χρόνο, θα ήθελα λίγο, με προλάβατε κύριε Αντιδημαρχή, θα έλεγα την γνωστή ρίση «Ήμουνα νιός και γέρασα». Απευθύνομαι στο οξύμορο φαινόμενο η περιοχή της Φαρκαδόνας το καλοκαίρι να υποφέρει από την λειψιδρία και το χειμώνα να υποφέρει από τις πλημμύρες. Είναι απίστευτο, δηλαδή είναι μια κατάσταση η οποία δεν αντέχει στην κοινή λογική και νομίζω ότι πια έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Δηλαδή μια περιοχή πολύπαθη, όπως πολύ σωστά το είπατε εσείς στο ξεκίνημα. Δεν μας φτάνουν οι σεισμοί, να και οι πλημμύρες πάλι. Δηλαδή, τι θα γίνει, θα ερημώσει ο τόπος, θα σηκωθούν να φύγουν οι άνθρωποι, δεν θα μείνει κανένα στον τόπο του, γιατί και να μείνει, δεν θα έχει προοπτική. Εκτιμώ λοιπόν ότι θα πρέπει όλοι οι φορείς και όλοι οι πολιτικοί, αυτό που δεν κάναν 20 χρόνια τώρα τουλάχιστον, 30 χρόνια δεν ξέρω εγώ πόσα, να λυθεί επιτέλους. Φράγματα μικρά, όχι φαραωνικά έργα, έστω μικρές παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν και οι αγρότες να έχουν το καλοκαίρι νερό για τα χωράφια τους και το χειμώνα να μην πλημμυρίζουν. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που γίνεται σε αυτή την περιοχή. Κύριε Πίσα, μπορεί να αρχίσουν και κάποια πράγματα να γίνονται, όπως παράδειγμα υπόγεια αρδευτικά δίκτυα, για να συμβάλλουν στον πρωτογενή τομέα, ας πούμε, και στο, αν θέλετε, στο κόστος παραγωγής. Διότι αν δεν υπάρχει κόστος παραγωγής, δεν έχει το νόημα να ασχολούμαστε με αυτό. Ξεκινάνε όμως με ρυθμό χιλώνας, μπορώ να πω. Ενώ θα μπορούσανε να ρίξουν μεγαλύτερο βάρος στον πρωτογενή τομέα και όπως ξέρουμε, ο Δήμος Φαρκαδόνας ειδικότερα και αν θέλεις γενικά όλος ο νομός Τρικάλων εκεί στηρίζεται στην αγροτική οικονομία, λοιπόν στον πρωτογενή τομέα. Θα πρέπει να γίνονται πιο γενναία οικονομικά, ας πούμε, κάποια έργα, λοιπόν, και πιο γρήγορα για να μπορέσουμε να προλάβουμε το τρένο, γιατί πολύ φοβάμαι ότι δεν θα το προλάβουμε το τρένο. Θα ηρεμώσει ο τόπος, όπως καλά το είπατε,
και, και εμείς οι ίδιοι, οι συμπολίτες μας δηλαδή, θα γίνουν μετανάστες με την κατάσταση που ζουν αυτή τη στιγμή. Βλέπετε, ο γεωργικός τομέας περνάει τα πάντημα. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη φορά, με τα παραδείγματα αυτά που δεχτήκαμε, και είναι μια ευκαιρία ακόμη, με τους σεισμούς, με τις πλημμύρες, γενικά με τις καταστροφές που έχουμε, να δοθεί μεγαλύτερη σημασία και πιο δίκαιη κατανομή. Γιατί, είναι βασικό αυτό. Όπως σας το λέω και πάλι, αδικηθήκαμε την άλλη φορά. Μας δώσανε μόνο 150 χιλιάρικα για τον Ιαννό, που είναι ο τελικός αποδέκτης, ο Δήμος μας, όλων των πλημμυρικών φαινομένων. Από την Καρδίτσα, από τον Ομοτρικάλων, από τη Λάρισα, όλα τα ποτάμια εδώ καταλήγουν. Έχει κάνει τεράστιες καταστροφές. Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στο Δήμο μας ειδικότερα. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι αυτή τη φορά κάτι πάει ένα βήμα μπροστά. Πιστεύω καλά καταλάβανε και ας κάνουν μεγαλύτερη προσπάθεια. Είναι σημαντικό. Μένουμε σε αυτό που είπατε, ότι τουλάχιστον βλέπετε πως οι πολιτικοί παράγοντες, η περιφέρεια, σε συνεργασία μαζί σας, ότι βλέπετε ότι το βλέπουν αυτή την ώρα διαφορετικά και ότι κάτι κινείται. Ας μείνουμε σε αυτό και ας ελπίσουμε ότι πραγματικά θα δούμε εμπράκτως ότι αλλάζει πολιτική και βλέπουν με άλλο μάτι την περιοχή. Όσο για αυτό που είπατε, αντιδήμαρχε, για τον πρωτογενή τομέα και γενικά για την αγροτιά και για την κτηνοτροφία, γιατί εκεί στηριζόμαστε, νομίζω ότι μου δώσετε ωραία πάσα για να κάνουμε μια άλλη φορά μια συζήτηση για τον πρωτογενή τομέα, για την ανάπτυξη, και νομίζω ότι μαζί, επειδή ακριβώς είστε από αυτούς που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα και με πολύ μεγάλη επιτυχία, νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε, γιατί εκτιμώ και συμφωνώ μαζί σας πως είναι μονόδρομος η ανάπτυξη της περιοχής μέσα από τον πρωτογενή τομέα, αρκεί να τον προσέξουν. Ακριβώς, κύριε Πίσα, και εγώ θα το ήθελα να κάναμε μια συζήτηση για αυτό το θέμα, μιας και εγώ δραστηριοποιούμε και στον αγροτικό τομέα. Λοιπόν, ειδικότερα με το επάγγελμά μου, την επιχείρησή μου τώρα που ζω από κοντά την αγροτιά, τους κτηνοτρόφους. Θα το κάνουμε σύντομα, αντιδήμαρχε, γιατί όντως αξίζει. Όποτε θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας, κύριε Πίσα. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την σημερινή κουβέντα. Ομολογώ ότι όντως η Δημοτική Αρχή, ο κύριος Αγναντής, εσείς και οι υπόλοιποι έχετε δείξει μεγάλη σπουδή και ενδιαφέρον. Η περιφερειακή ενότητα είναι δίπλα σας, το παλεύει. Η πολιτική, ο υπουργός που είπατε, σημασία έχει να νιώσει ο απλός ο κόσμος ότι δεν είναι μόνος του. Και να το νιώσει και εμπράκτος, αρκεί να ακούσει αυτά που πρέπει και η κεντρική εξουσία. Γιατί όσο και αν εδώ όλοι οι παράγοντες το θέλουν, δυστυχώς άλλοι έχουν το καρπούζι και το μαχαίρι. Ακριβώς, ακριβώς. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εσείς, και εγώ ευχαριστώ, κύριε Πίσα. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό, με την συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Γεωργόπουλο, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εδώ θα σας αφήσουμε. Αύριο είναι Εθνική Επέτειος, δεν θα έχουμε εκπομπή. Θα τα πούμε την Παρασκευή το μεσημέρι στις 3. Μέχρι τότε να είστε καλά, γεια σας. Και αύριο, αν θέλετε, ας είστε συντονισμένοι στην τηλεόραση 10. Έχει πολλές και ενδιαφέρουσες εκπομπές που μπορείτε να παρακολουθήσετε και που έχουν βέβαια σχέση και αναφέρονται στην Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου.